Είμαστε έτοιμοι να πάμε στον θεολόγο, τον κύριο Παναγιώτη Ασμακόπουλο, προκειμένου να μας πει για τους συμβολισμούς της σημερινής ακολουθίας. Την καλησπέρα μας, κύριε Ασμακόπουλε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Να μας βάλετε στο κλίμα. Είναι χαιρετισμοί. Ακριβώς, στο κλίμα, ναι, της ημέρας. Ακριβώς. Είναι τα γράμματα από τον ίος του Σίγμα, γιατί όπως έχει ακουστεί την εκπομπή σας και στις προηγούμενες εκπομπές από εξαιρετικούς θεολόγους, είναι ουσιαστικά 24 τα γράμματα, 24 σίγμα λέγονται. Και είναι χωρισμένα σε 4 εξάδες. Σήμερα είναι από τον ίος και το Σίγμα. Το γενικό θέμα είναι το ίδιο. Ουσιαστικά, δηλαδή, χαιρετισμοί αναφέρονται στον μεγαλειώδη ρόλο της Θεοτόκου, της Παναγίας, η οποία γέννησε τον Χριστό και μέσα από την Παναγία ήρθε η σωτηρία στον κόσμο. Αυτό τονίζεται και σήμερα με πολύ ωραία ποιητικά κείμενα και θεολογικά κείμενα. Οι χαιρετισμοί και ο ακάθιστος ύμνος θεωρούνται ακόμα και από ανθρώπους που δεν έχουν σχέση με τον χριστιανισμό. Ένα από τα καλύτερα λογοτεχνικά και πολύ πλούσια κείμενα της παγκόσμιας βιβλιογραφίας και παγκόσμιας λογοτεχνικής, σας το λέγαμε. Και τώρα χριστιανοί δεν το βλέπουμε μόνο λογοτεχνικά αλλά και θεολογικά. Και είναι, εντελώς, είναι πάρα πολύ πλούσιο σε συμβολισμού σίγουρα. Δύο-τρία πράγματα να στασιολογήσω είναι ότι ο τόκος, ο τοκετός δηλαδή της Παναγίας, είναι υπεράνω ανθρώπινης λογικής, κυρίως για το πώς το βρέφος εισήλθε στη πίτρα της, στην κοιλιά της, χωρίς τη φυσιολογική ένωση του άντρα και της γυναίκας. Κάτι που αφήνει αφώνους και τους αγγέλους και τους ρήτορες. Το δεύτερο σημαντικό στοιχείο είναι ότι μέσα από αυτή τη σύλληψη και από αυτό το τοκετό, από μια ενέργεια δηλαδή που είναι καθημερινή και γνωστή στην ανθρωπότητα, γεννιέται ο Θεός, ο οποίος καταδέχεται να γίνει ένας απλός άνθρωπος για τη σωτηρία των ανθρώπων. Είναι δηλαδή το μεγαλείο της αγάπης του Θεού πίσω από αυτά τα λόγια και μέσα σε αυτό το κείμενο. Γι' αυτό το λόγο και οι χριστιανοί σειραίουν στις εκκλησίες, κυρίως τις Παρασκευές της Μεγάλης Σαρακοστής, γιατί αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι ο ακάθιστος ύμνος σε μοναστήρια αλλά και σε οικογένειες που ακολουθούν την εκκλησιαστική παράδοση δεν ψάλλεται μόνο τη Μεγάλη Σαρακοστή, αλλά είναι και μια ακολουθία που ψάλλεται όλο τον χρόνο. Διαβάζεται όλο τον χρόνο. Συμμετέχει νέα γενιά γενικά στις ακολουθίες της συγκεκριμένης περίοδου, καθώς είστε ένας θεολόγος, ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος έρχεται σε καθημερινή επαφή με τους νέους. Πώς αντιλαμβάνονται αυτή την περίοδο? Γενικά συμμετέχει, βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Παρασκευή το απόγευμα και μια εργάσιμη μέρα. Δηλαδή, ειδικά στις μεγάλες ηλικίες, τα παιδιά εκείνες τις ώρες έχουν και φροντιστήρια και διάφορες άλλες δραστηριότητες. Συμμετέχουν και το ενδιαφέρον είναι ότι όταν στο σχολείο τους αναλύσουμε ή τους δείξουμε δύο-τρία πράγματα μόνο, εντυπωσιάζονται καταρχάς και από το κείμενο σαν θεολογικό νόημα, αλλά και από τις ακροστοιχίδες. Είναι δηλαδή, τους φαίνεται μάλιστα και παράξενο, γιατί έχουν συνηθίσει την ομοιοκαταληξία σε νεοελληνικό πεζολόγο. Και τους φαίνεται παράξενο που υπάρχει ομοιοκαταληξία και σε ένα κείμενο που το κατατάσσουν στα λεγόμενα αρχαία ελληνικά. Και πολλές φορές κάνει και γλωσσοπλαστικές, έτσι, έχει γλωσσοπλαστικές δυνατότητες ο μελωδός, ο συγγραφέας του καθίστου ύμνου, και αυτό όντως τους εντυπωσιάζει. Αλλά σίγουρα αυτό που το κέντρο βάρος, δηλαδή πέρα από το λογοτεχνικό παύλα φιλολογικό κομμάτι, είναι αυτό το μήνυμα, ας πούμε, για το μεγαλείο της αγάπης του Θεού. Αυτό εντυπωσιάζει πολλές φορές, όχι απαραίτητα και με την έννοια της αποδοχής, εντυπωσιάζει και με την έννοια της απορίας και της απόρριψης ακόμα. Το πώς, ας πούμε, πιστεύουμε σε ένα Θεό, ο οποίος λόγω της μεγάλης του αγάπης, χωρίς να έχει ανάγκη την ενανθρώπιση, ενανθρώπισε και ήρθε στον κόσμο και πέρασε όλα αυτά τα οποία πέρασε, με αποκορύφωση το μαρτυρικό θάνατο και την καφή και την ανάσταση, μόνο και μόνο για τη μεγάλη του αγάπη για το πλάσμα που δημιούργησε και για όλη τη φύση. Και σίγουρα αυτό το μεγαλείο του αγάπη εντυπωσιάζεται σε κάθε άνθρωπο. Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσω θερμά. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά.